Σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών σημειώθηκαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Τα επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας με αιχμή τις εξαγγελθήσεις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μακρόν που αφορούν στο δημόσιο τομέα. Οι αρχές προχώρησαν σε ρήψεις δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν ομάδα κουκουλοφόρων που έσπαγε βιτρίνες καταστημάτων και αυτοκίνητα. Αυτή είναι η τρίτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν τα συνδικάτα από τον περασμένο Μάιο, οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 20 συλλήψεις.